Μπορεί ο Μουσταφά Κιντζή να φαίνεται πως έχει προβάδισμα για το δεύτερο γύρο των λεγόμενων εκλογών, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι η Άγκυρα αυξάνει τις πιέσεις έντοσης του Κογυπριακής κοινότητας για στήριξη στον εκλεκτό της Ερσίν Τατάρ. Βλέπω δεδομένο σχεδόν τη νίκη του Άκιντζή. Βεβαίως, ύποπτες περιστάσεις τώρα που συζητάμε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει, γιατί πρώτη φορά είδαμε μια Τουρκία, συγκεκριμένα ένα πρόεδρο, όπως το Ραζίπ Ταϊπ Ερντογάν, να έχει κάνει προσωπικό θέμα το διωγμό του Ακίντζε. Ο Μουσταφά Ακίντζε φαίνεται να απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο ψήφο. Όμως δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση ακριβώς και τη δυνατότητα του κόμματος της Εθνικής Ενότητας. Και με δεδομένο ότι η στάση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος είναι αυτή που θα καθορίσει ένα μεγάλο μέρος της έκβασης του αποτελέσματος, άπαντες περιμένουν από τον τρίτο σε ψήφους του Φάνερ Χιουμάν να στηρίξει ανοιχτά τον Ακίντζη. Το ερώτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι τι θα μας φέρει η επόμενη Κυριακή των εκλογών, πώς θα τοποθετηθεί και πώς θα ενεργοποιηθεί κυρίως το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το οποίο έχει μια ουσιαστική ιδεολογική πολιτική συγγένεια με τον Μουσταφά Ακίντζη. Μαζί με το Τουφάνερ Χιουρμάν για Ακίντζη, αυτή τη στιγμή φτάνουν παραπάνω από 50% των ψήφων. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Με τους ειδικούς να πιστεύουν ότι παρά το πρώτο κρύο ντουζ, η Τουρκία δεν θα τα βάλει κάτω, εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες για εκλογή του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο, να συσπηρώνει και να μολώνει. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η παρέμβαση της Τουρκίας θα συνεχιστεί παράλληλα με αυτό που υπήρξε, απλά ίσως με εντατικοποιηθεί. Με δεδομένο ότι κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθεί ένα μέρος αυτών που θα προσέλθουν στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή και οι οποίοι τον πρώτο γύρο επέλεξαν την αποχή.